Εκλώσαμε τελευταίο μέρος της εκπομπής, πως επέρασε η ώρα και γρήξατο. Η Αθηνά Ιασονίδου από Θεσσαλονίκη στέλνει πολλά φυλάκια στο Λουδία, στην Χρυσή Κιουπελκίδου. Μερικά ονόματα είναι λίγο δύσκολα. Κιουπεκίδου. Κιουλπεκίδου. Κιουλπεκίδου. Μάλιστα, αφού το ξέρω, Λαβασάς, και με διορθώνει, είναι καλό. Και στην ξαδέρφη της, την Άννα από Λουδία, και στην αναγέννηση Σερών, στη γιαγιά της. Ο κύριος Σιάνας από Πολύκαστρο, την αγάπη του στον υπέροχο ερμηνευτή Λαβασά. Και καλές γιορτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Καλή Ανάσταση. Ο Ηρακλής, ο Ηρακλής που λέω εγώ, είναι ο Γρηγόρης, ο ξάδερφος του Λαβασά. Στο λέω ότι το λέω Ηρακλή εγώ συνέχεια, ναι. Το Λαβασά λέει στον Παναγιωτίδη και σε όλα τα παιδιά και χαιρετίσματα στο Λουδία, το χωριό μας. Το χωριό σας δηλαδή. Έτσι. Ο κύριος Αναστασιάδης Χαράλαμπος αφιερώνει το τραγούδι «Μάνα έγκριο νερών» στη γυναίκα του. Ο Ηλίας, πολλά χαιρετίσματα στο Σάμο, στο Λαβασά, σε όλα τα παιδιά. Ο Γιάννης ο Θρακιώτης, που ακούει μόνο ποντιακά. Το Θρακιώτης ένα τόσο και ξέρω, μόνο ποντιακά ακούει. Από γαλλικό. Θέλει να ακούσει το «Εσύ σε τριαντάφυλλο» και χαιρετίσματα λέει στο Σάμο και στα παιδιά. Και από την Κατερίνα την Ανιψιά. Ο κύριος Ταχταλίδης Δημήτριος, στα έξι εγγόνια του, σε όλους τους κατωποταμιώτες Κιλκής, σε όλο το πάνελ και στο καπί καρατά σου. Η κυρία Σοφία από Φίνικα, για τα παιδιά της, τον άντρα της, για τη φίλη της την Νοβρατίδου. Σήμερα με διορθώνει ο Λαβασά, γιατί ο Παύλος θα έχει γράψει και στον Λαβασά, λέει, τον χωριανό της και σε όλη την παρέα. Κυρία Ανθούλα είναι αυτή. Ναι, τι καλό που είναι να ξέρετε εσείς ποιοι είναι αυτοί, γιατί εγώ πολλές φορές τα ονόματα τα γράφουμε κάπως περίεργα, εντάξει, δεν τα ξέρουμε. Η κυρία Δέσποινα από Τσάλι αφιερώνει το τραγούδι «Πατέρα, δώσ' με την ευσύς» στους γονείς της Παύλο και Καλλιόπη, στον αδελφό της Αλέξανδρο, στην ύφη της Ειρήνη, στον ανεψιό της Παύλο και στον αδελφό της Κώστα και στην Κυριακή που παντρεύονται 27 Απριλίου. Η ώρα η καλή. Να είστουν ουλ καλά. Έχουμε λίγη ώρα ακόμη στη διάθεσή μας για να τους χαρούμε λιγάκι ακόμα. Όπως είπα εγώ σήμερα και γρήξα πώς επέρασε η ώρα. Ας λέω ξανά για το χορό, γιατί ερωτούνε στο τηλέφωνο. Την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται, στην επανάληψη δεν θα προλάβετε να το ακούσετε, γιατί την Παρασκευή ήδη θα έχει γίνει ο χορός. Την Παρασκευή λοιπόν, 9 το βράδυ, στο Μπακάλι Κολαδόκολα θα κάνουμε το χορό για να γίνει το γύρισμα για την Πασχαλινή εκπομπή μας. Εκεί θα είναι πάρα πολλοί τραγουδιστές, ο Γιώργος Θασκαλίδης, ο Παπής ο Ιορδανίδης, ο Γιάννης ο Χριστοδουλίδης, ο Στάθης ο Παυλίδης, ο Βασίλης ο Τοπαλίδης, ο Γιάννης ο Γκόσιος και άλλοι οι οποίοι θα προσθεθούν στη συνέχεια. Ο Φάνης ο Κουρουκλίδης θα παίξει λίρα, ο Ανδρέας ο Κουγιουμτζίδης, ο Θόδωρος ο Τοπαλίδης, ο Αβραάμ ο Γκόσιος και στο λαϊκό τραγούδι ο Δάνης ο Νικολαίδης. Σας περιμένω φυσικά, περιμένω να σας δω εκεί. Και να πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια για όσο χρόνο μας μένει ακόμα, ναι. Πριν να ακούσουμε τα τραγούδια, θα ήθελα να πω ότι το Σαββάτο θα κάνουμε μια ζωντανή ηχογράφηση, ναι, στο Λουδία, στην ταβέρνα του Στέκη, το οποίο είναι το μαγαζί δικό μου. Ναι. Θα κάνουμε μια ζωντανή ηχογράφηση. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να συμμετέχει, γιατί το κάνουμε ζωντανό. Πολύ ωραία. Έτσι. Ναι. Μπορεί να έρθει να φάμε, να πιούμε και να διασκεδάσουμε. Είναι ευκαιρία, θα είναι όλα τα παιδιά θα είναι φυσικά. Και θα είναι καλό να έχουμε πολύ κόσμο για να έχει το CD να γίνει. Βλέπεις τη ζωντανή μας. Έτσι, να έχει το CD. Εκτός αυτού, να αφιερώσω τα επόμενα κομμάτια θέλω στον Αλέξανδρο και στον Δημήτρη και στον Γιώργο στα παιδιά μου. Ναι. Στον Παναγιώτη, στο Στέλιο, τον Αστέριο που μας παρακολουθούν, έτσι, τα παιδιά, που φυσικά όλα, το θέμα είναι στα παιδιά, τι θα μείνει στα παιδιά. Ακριβώς. Έτσι. Να ευχαριστήσω εσένα, δεν ξέρω αν προλαβαίνω να σε ευχαριστήσω μετά, άμα ξεκινήσουμε. Να ευχαριστήσω εσένα που μας κάλεσε στην εκπομπή σου και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό ο καλλιτέχνης που έρχεται τραγουδάει, είναι αυτός που κάνει όλη τη δουλειά. Έτσι. Έχει πόσα χρόνια που κάνει τη δουλειά αυτή, έχει τόσα χρόνια που πολεμάς για αυτό το στοιχείο, έχει τόσα χρόνια που δίνεις την ψυχή σου για αυτό το πράγμα, με όλα τα προβλήματά σου, σε πάντα χαμογελαστεί. Και σε εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ότι επιθυμήσεις να έχεις την υγεία σου, την οικογένειά σου, έτσι να χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ, μου έχεις δώσει τις μεγαλύτερες ευχές, με συγκινείς πάρα πολύ και να γιατί τον αγαπάω. Είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος καλλιτέχνης, που μου λέει ευχαριστώ. Δεν με ευχαριστούν. Δεν έχω συνηθίσει να με ευχαριστούν. Λίγοι καταλαβαίνουν το έργο που κάνω. Όλοι... Λίγοι το καταλαβαίνουν. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Εμείς ερχόμαστε το χρόνο μπορεί μία ή δύο φορές. Εσύ είσαι κάθε εβδομάδα εδώ. Έτσι.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Και πάλι. Σας ακούμε. Yeah.
πίσω την καρδιά. Έλα πάνι μέλα, χορέψω στο Γιάννη. Είσαι στο μοντάνι και μία καλωμία. Μισώ την καλία. Έλα Κυριακό. Τέλεσαμε, μη φοβούστον, έχουμε λίγο κι άλλο, έχουμε λίγο κι άλλο. Αν μπορέσει να μπει ο Χρήστος, να μπορέσει να μπει μέσα για να συνεχίσουμε με τη λύρα. Να μας πει και ο Σάμος τι δουλειά ετοιμάζει να κάνει, έτσι. Ναι. Σάμο, θα μας πεις εδώ. Ο Σάμος αγλιγορεί να φεύγει, ναι. Όχι, θα φεύγει, ναι. Θα έρθει ο Παναγιώτης, έλα εδώ. Θα έρθει, ναι. Σάμο, μέχρι να μπει ο Χρήστος, μπορείς εσύ να μας πεις τα δικά σου τα... Αλλά βλέπω ότι... Σήμερα είναι τελικά είναι πιο άταχτη από ό,τι. Εμείς πάντα έτσι κάνουμε. Μου αρέσει όμως. Σαν μόνο να μας πεις. Μπράβο, έλα Σάμο στην παρέα μας πάλι. Κάθισε. Σαν καλό παιδάκι έτσι. Να βάλω σε σεντερπιά εγώ, ναι. Να μας πεις, λέει. Κάτι έχεις να μας πεις. Για να ακούσω. Να μας πεις για τη δουλειά που ετοιμάζουμε. Που ετοιμάζει εσύ μάλλον να τη δώσει εμάς, να την κάνουμε όλοι μαζί. Τι ετοιμάζει, τι έχει στο μυαλό σου. Συλλογική δουλειά. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχουν ακουστεί. Ναι. Είναι παλιά πράγματα που δεν τα ξέρει και κανένας. Mm. Γιατί έχει τύχει, τουλάχιστον εγώ έχω την τύχη. Ο πατέρας μου να παίζει κλαρίνο και μ' άφησε μεγάλη παρακαταθήκη για πολλά πράγματα που δεν τα έχω αφήσει. Ναι. Πράγματα που την πατρίδα όχι, δεν έχω ξαναδεί. Και κάποια καινούργια που έχουμε κάνει.